Σήμερα είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας που επιδώσαμε στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Μία πρόταση θα πω. Να ευχαριστήσουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που κατόρθωσε να συνενωθεί όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος, έστω και εναντίον του. Σήμερα πραγματοποιείται απ' άκρη σε όλη την Ελλάδα μια πολύ μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκια, που έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και εδώ στην Αρκαδία. Τα ποσοστά είναι πρωτόγνωρα και πολύ μεγάλα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Έτσι, μιλάμε τώρα για ποσοστά που αγγίζουν 60, 70 και 80%. Πολλά σχολεία έχουν κλείσει εντελώς, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι το δίκαιο κρίνεται στους δρόμους, κρίνεται στον αγώνα και η κυβέρνηση και το Υπουργείο, αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών και των γονιών, γιατί και η Ομοσπονδία των Γονέων έχει σταθεί των πλευρών των εκπαιδευτικών, ακολουθεί τον νόμο της καταστολής, τον νόμο δηλαδή των αγωγών και των δικαστηρίων. Εξαπολύει απειλές ότι θα τιμωρήσει, ότι θα βάλει κυρώσεις και οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά όμως ο κλάδος έμεινε ενωμένος, προσπέρασε όλες αυτές τις τρικλοποδίες του Υπουργείου Παιδείας και σήμερα δίνεται μια μεγάλη περήφανη απάντηση που είναι μια παρακαθήκη για το μέλλον. Είναι ένα μάθημα, ίσως τα καλύτερα μαθήματα που κάνουν εκπαιδευτικοί, όχι αυτή τη φορά στην τάξη, αλλά εκτός τάξης. Διδάσκονται δηλαδή στην κοινωνία το δρόμο της εκδίκησης, της αξιοπρέπειας και του αγώνα. Είχατε μια συνάντηση με τον Περιφερειακό σήμερα, είπατε κάτι, δεσμεύτηκε κάτι. Ο βασικός λόγος σήμερα, όπως γνωρίζετε, είναι η προσπάθεια του Υπουργείου να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, να μεταφέρει ευθύνες της κεντρικής διοίκησης στους εκπαιδευτικούς, να φορτώσει δηλαδή το κόστος στους γονείς, να κατηγοριοποιήσει δηλαδή σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Πάνω σε αυτό μεταφέραμε τις φοδρές αντιρρήσεις μας και ο Περιφερειακός αυτό που δεσμεύτηκε είναι θα μεταφέρει το αίτημα πάνω. Δεν κάναμε άλλη κουβέντα δηλαδή πέρα από αυτά τα ζητήματα. Βέβαια τεθήκαν και ζητήματα γενικότερα με τη λειτουργία του σχολείου εδώ, αλλά κατά δεύτερο λόγο, γιατί σήμερα το θέμα είναι η στάση του κλάδου απέναντι στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση. Και να πω και εδώ ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την αξιολόγηση ως καλή ή κακή. Δεν είμαστε στήρα άρνηση και το έχουμε αποδείξει και το προηγούμενο διάστημα. Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί στήριξαν την τηλεκπαίδευση. Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί κράτησαν υπεύθυνη στάση και στον εμβολιασμό και σε άλλα ζητήματα. Όμως δεν μπορούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε τα σχολεία να, αντί να πάνε στο καλύτερο, να πάνε στο χειρότερο. Αν ήθελε πραγματικά το Υπουργείο να κοιτάξει κατάματα τα προβλήματα της εκπαίδευσης, δεν θα λειτουργούσε τμήματα μέσα στην πανδημία με 28 παιδιά, όπως υπάρχουν και εδώ στην Αρκαδία τμήματα μέσα στην Τρίπολη με 28 παιδιά το τμήμα. Θα έπαιρνε μέτρα για ουσιαστική ριζική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα, αίτημα που το ζητάει ολμέ εδώ και χρόνια. Θα είχε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια και όχι να κλείσουν όπως έκλεισαν πέρσι, λόγω ότι πήγαν να γίνουν χώροι υπερμετάδοση του χρονοϊού. Βλέπουμε αρκετή συμμετοχή συναδέλφων σας εκπαιδευτικών. Θα συνεχίσετε τις απεργίες και τις επόμενες ημέρες. Και πόσο ήταν, κύριε Γιαννόπουλε, το ποσοστό, αν ξέρετε. Αυτό που γνωρίζω και η εικόνα που έρχεται από όλα τα σχολεία της Αρκαδίας είναι πολύ μεγάλο. Έχουν κλείσει σχολεία, ξεπερνάει το 60% στη δευτεροβάθμια και το 80% στην πρωτοβάθμια. Και μιλάμε για την Αρκαδία. Βέβαια, πανελλαδικά θα κοιμαθεί, καταλαβαίνετε, υψηλότερα. Γιατί πραγματικά στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι σχολεία που δεν λειτουργούσαν καθόλου από την αρχή της ημέρας. Τώρα ο κλάδος έχει όργανα, έχει δηλαδή όργανα να εξετάσει και έχει και την ΟΛΜΕ, έχει και την ΤΕΛΜΕ. Θα συνεδριάσουμε. Υπάρχουν προτάσεις για κλιμάκωση του αγώνα. Δεν σταματάει ο αγώνας με μια απεργία. Θέλει υπομονή, θέλει κουράγιο. Θα συνεχιστεί έτσι ώστε να δικαιωθούν και να γίνουν πράξη τα αιτήματα του κλάδου που βάζουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι σήμερα κάνουμε απεργία γιατί είναι θέμα ύπαρξης δικής μας και ύπαρξης δασκάλων. Πρώτα απ' όλα η απεργία μας είναι για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και όχι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε αυτή τη φάση. Το Υπουργείο προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες
στους εκπαιδευτικούς μέσω της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων για να καλύψει τα δικά του κενά που έχουν φτάσει 15 Οκτωβρίου και δεν υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και τα παιδιά δεν διδάσκονται τα μαθήματα που θα κληθούν να δώσουν σε τράπεζα θεμάτων αλλά και πανελλαδικές εξετάσεις. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αφού από φέτος ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα πετάξει όλους τους μαθητές εκτός, αφού δεν διδάσκονται τα μαθήματα, και θα τους δώσει στα ιδιωτικά κολέγια και στην ιδιωτική παιδεία. Εμείς παλεύουμε για ένα, για όλα τα σχολεία, να γίνουν καλύτερα όλα τα σχολεία, να αναβαθμιστούν όλα τα σχολεία, αλλά όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται χρηματοδοτήσεις για να αναβαθμιστούν τα σχολεία. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ξεγελιέται ότι ότι φταίνε οι εκπαιδευτικοί για την κατάσταση σε όλα τα σχολεία. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Εμείς σήμερα δίνουμε την απάντησή μας σε όλα αυτά που κάνει το Υπουργείο για να διαλύσει την παιδεία και να τα δώσει εύκολη λύα σε ιδιωτικά συμφέροντα.